Την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, είχαμε δεσμευτεί ότι η Καρδίτσα θα πρέπει, ο Δήμος Καρδίτσας θα πρέπει να έχει περισσότερο φως, θα πρέπει να είναι μια πόλη η οποία να σηματοδοτεί την εξωστρέφεια, την οικοκυρωσύνη και το βλέμμα προς το μέλλον. Πιστεί λοιπόν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι θα αλλαχθούν όλα τα φωτιστικά στο Δήμο Καρδίτσας, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, ακόμα και στο τελευταίο σπίτι θα αντικατασταθούν με λαπτήρες LED. Όλο αυτό το εγχείρημα δεν πρόκειται να επιβαρύνει ούτε μισό ευρώ τον κάθε δημότη, διότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε με τον τρόπο τον οποίο θα γίνει αυτό και θα υπάρξει διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός, ο οποίος θα προβλέπει και όλα τις κατάλληλες δικλίδες για να μπορέσει ο Δήμος Καρδίτσας πραγματικά να εξυγχρονιστεί όσον αφορά το δίκτυο του φωτισμού και να μπορέσει να προσφέρει και στους δημότες καλύτερο φωτισμό, αλλά και ένα πράσινο αποτύπωμα που χρειάζεται κάθε σύγχρονη πόλη, όπως σκοπεύουμε εμείς να γίνει η πόλη της Καρδίτσας. Είχαμε πει λοιπόν από την πρώτη στιγμή ότι η Καρδίτσα έχει τεράστιες δυνατότητες, ότι η Καρδίτσα πρέπει να γίνει μια πόλη που αξίζει να ζεις. Πιστεί λοιπόν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, τις αμέσως επόμενες μέρες στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο θα αλλάξουν όλοι αυτοί οι λαπτήρες, οι οποίοι σημειωτέων θα δώσουν και στο Δήμο Καρδίτσας περαιτέρω εξοικονόμηση, δηλαδή θα μείνουν χρήματα τα οποία θα επιστρέψουν και αυτά με τη σειρά τους πάλι στους δημότες. Θα συζητήσουμε τον τρόπο, δηλαδή με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει αυτό, είτε με μείωση το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος στην αρχή στις ευπαθείς ομάδες ή οτιδήποτε άλλον τρόπο κρίνουμε σκόπιμο και πρόσφορο αφού πρώτα γίνει συζήτηση. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω καταρχήν τις υπηρεσίες, οι οποίες πραγματικά με πολύ πολύ μεράκι, πολύ πολύ δουλειά κατόρθωσαν να είμαστε σήμερα σε αυτή την ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι περίπου 14.000 λάμπες LED, φωτιστικά LED, θα τοποθετηθούν ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, σε όλα τα σπίτια του Δήμου Καρδίτσας, σε όλα τα χωριά. Έχω πω τίποτα άλλο.